Ποια είναι τα πιο συνήθη μικρόβια με τα οποία μπορεί να μας πρημοδότησε το καλοκαίρι, αλλά και ποια είναι τα συμπτώματα εκείνα που θα μας κρούσουν τον κόδωνα του κινδύνου και φυσικά η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση. Ο μαευτήρας, χειρουργός γυναικολόγος Γιώργος Παναγάκης, μας μιλά διεξοδικά για τις λοιμώξεις που ενδέχεται να κολλήσαμε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μας εξηγεί γιατί χρειάζεται η επίσκεψη στο γυναικολόγο το φθινόπωρο, αναφέρεται στα πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αυτή τη στιγμή και τέλος μας δίνει όλες τις απαραίτητες γυναικολογικές συμβουλές που πρέπει να έχουμε κατά νου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Καλοκαίρι είναι μια πιο χαλαρή περίοδος για τη ζωή μας. Μπάνια στη θάλασσα, σε πισίνες, ξενύχτη, ακατάστατη διατροφή, σεξουαλικές επαφές. Γενικά χαλαρώνουμε. Οπότε είναι αρκετά πιθανό να παρουσιαστούν διάφορες λοιμώξεις στα γυναικεία γενετικά όργανα, είτε και λοιμώξεις ουροποιητικού. Συνηθέστερες λοιμώξεις λοιπόν το καλοκαίρι είναι λοιμώξεις από το ουροποιητικό, ουρολοιμώξεις κοινώς, ή κολπίτιδες, τραχυλίτιδες και διάφορα άλλα στα εξωτερικά γενετικά όργανα. Όσον αφορά τις λοιμώξεις του ουροποιητικού, συνήθως εμφανίζονται με μια αυξημένη τάση για να πηγαίνουμε στην τουαλέτα να ουρήσουμε, συχνά ουρία κοινώς, τσούξιμο στα ούρα ή πόνο κατά την ούρηση. Πολλές φορές μπορούμε να δούμε αν είναι λίγο πιο σοβαρή η ουρολοίμωξη και λίγο αιματάκι. Όσον αφορά τα γεννητικά όργανα, και κυρίως το κόλπο τράχυλο 2, μπορούμε να παρατηρήσουμε αυξημένα κολπικά υγρά, μπορούμε να παρατηρήσουμε υγρά τα οποία μυρίζουν, μπορούμε να έχουμε κνισμό στα εξωτερικά γεννητικά όργανα, φαγούρα κοινώς, ή να έχουμε πόνο σε σεξουαλική επαφή. Τα πιο κοινά μικρόβια που βλέπουμε εμείς οι γυναικολόγοι στις καλλιέργειες κολπικού υγρού και αυτά που μας παραπονιούνται οι γυναίκες είναι συνήθως οι μύκητες. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα συμπτωμάτων, αλλά οι μύκητες είναι το πιο συχνό μικρόβιο που βλέπουμε εμείς σε γυναίκες, κυρίως αναπαραγωγικής ηλικίας. Κνισμό στα γενετικά όργανα, αυξημένα κολπικά υγρά με μορφή τυριού που περιγράφουν και τα βιβλία. Από εκεί και πέρα, στις καλλιέργειες υπάρχουν και οι βακτηριακές κολπίτιδες που είναι και αυτές σε δεύτερο χρόνο αρκετά συχνές. Υπάρχουν πάρα πολλά μικρόβια τα οποία τις προκαλούν. Συνήθως αυτά που βλέπουμε εμείς στα αποτελέσματα των καλλιέργειών είναι είτε το εσερίχια κόλλη που είναι από τις τουαλέτες, είτε μυκόπλασμα, ωραιόπλασμα που είναι και σεξουαλικώς μεταδεδόμενα. Τα πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα αυτή τη στιγμή είναι ο HPV, ο ιός των ανθρώπινων κονδυλωμάτων, γονόκοκκος, τριχομονάδες και χλαμίδια. Τώρα τις λοιμώξεις ουροποιητικού συστήνουμε στη γυναίκα να κάνει μια γενική εξέταση ούρων ή μια καλλιέργεια ούρων ή και ταυτόχρονα και τα δύο, έτσι ώστε να μπορούμε να απομονώσουμε ποιος παθογόνος παράγοντας οφείλεται για τη λοίμωξη αυτή και να τον θεραπεύσουμε δίνοντας την κατάλληλη αντιβιωτική αγωγή ή και κάποια συμπληρώματα διατροφής. Όσον αφορά τα γυναικολογικά ζητήματα καθαρά, θα πρέπει να έρθει να κάνει μια εξέταση στο γυναικολόγο, ο οποίος θα δει τον τράχυλο, τον κόλπο, τα εξωτερικά γεννητικά όργανα, θα κάνει και καλλιέργεια κολπικού υγρού και θα μπορέσει να δει αν υπάρχει κολπίτιδα και ποιος είναι ο μικροοργανισμός που οφείλεται για αυτή την κολπίτιδα. Καταρχήν χαλάει η καθημερινότητά της. Για παράδειγμα, αν έχει μύκητες και έχει κνισμό, φαγούρα, αυξημένα κολπικά υγρά, ταλαιπωρείται στην καθημερινότητά της. Και επίσης, μετά σε συνεχεία, όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές και στον τράχυλο της μήτρας. Ή αν έχουμε αυξημένα κολπικά υγρά και κρύβεται από πίσω μια βακτηριακή κολπίτιδα, να οδηγήσουν σε μια πυελική φλεγμονή, που είναι φλεγμονή των έσω γεννητικών οργάνων, μήτρας αλπίγκων οθικών, τα οποία μπορεί στο μέλλον να έχουν δυσάρεστες συνέπειες για τη γονιμότητα της γυναίκας. Σε γενικές γραμμές, τα μικρόβια είναι κοινά τα οποία το προκαλούν. Αν η γυναίκα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του γυναικολόγου της, θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα σχετικά γρήγορα. Όσον αφορά τους καλοκαιρινούς μήνες, εμείς γενικά συστήνουμε στη γυναίκα, όταν κάνει μπάνιο στη θάλασσα, να φροντίζει να μην μένει πάρα πολλές ώρες με το μαγιό βρεχμένο, να αλλάζει δηλαδή το μαγιό της. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ υγρασία γενικά το καλοκαίρι και ζέστη, όταν βγαίνει από το μπάνιο της, να στεγνώνει καλά την περιοχή. Να φροντίζει να μην μένει πάρα πολλές ώρες με τα ίδια ρούχα, να χρησιμοποιεί κάποιο γυναικολογικό σαπούνι σε καθημερινή βάση έτσι ώστε να προστατεύει τα εξωγενετικά της όργανα, οι επαφές της όσο είναι δυνατόν να είναι με προφυλακτικό και οτιδήποτε την ανησυχεί να ενοχλεί το γυναικολόγο της. Φεύγοντας λοιπόν από το καλοκαίρι, περνάμε ξανά στην καθημερινότητά μας και σε αυτά πρέπει να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η υγιεινή είναι πάνω απ' όλα, δηλαδή φροντίζουμε να είναι καθαρές τουαλέτες τις οποίες πηγαίνουμε για τις ανάγκες μας, φροντίζουμε πάλι οι επαφές μας να είναι με προφυλακτικό, φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε γυναικολογικά
σαπούνια σε καθημερινή ίσως βάση. Φροντίζουμε πάλι να είμαστε στεγνοί μετά τον μπάνιο στην μπανιέρα μας, στο καθημερινό μας ντους. Και πάλι αν το οτιδήποτε παρατηρήσουμε, ενοχλούμε τον γυναικολόγο. Στείλουμε σε όλες τις γυναίκες ότι θα πρέπει να μην αμελούν τον προληπτικό γυναικολογικό τους έλεγχο. Αυτός περιλαμβάνει ένα τεστ Παπα-Νικολάου, μια εξέταση στα γεννητικά όργανα και ένα κολπικό υπερηχογράφημα. Πρέπει μία φορά το χρόνο να το κάνουμε. Επειδή πολλές φορές η ροή της καθημερινότητας είναι πάρα πολύ δυνατή και ξεχνιόμαστε, μπορούμε να το βάλουμε σαν πρόγραμμα μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, έτσι ώστε να κάνουμε και ένα check αν έχει συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Να βάλουμε το γυναικολογικό μας έλεγχο το φθινόπωρο, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τελειώνουμε διακοπές, πάμε στο γυναικολόγο, δεν το ξεχνάμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.